Έχω την αίσθηση ότι αυτή η περιπέτεια της υγείας σας και το γεγονός ότι φτάσατε πολύ κοντά στο θάνατο δημιούργησε ένα άλλο καρατζαφέρι που έχει κάποια καλά από το παρελθόν και έχουν προσθεθεί και κάποια άλλα πράγματα καινούρια στο χαρακτήρα σας και στην προσωπικότητά σας. Τι περιλαμβάνει αυτός ο νέος καρατζαφέρης? Επέτρεψέ μου να μιλάω με την οικειότητα της φιλίας. Παρακαλώ. Δημήτρη μου, το σπαθί μπήκε στο θικάρι. Αυτός είναι ο τίτλος. Αυτό θα έβαζε σαν τίτλο σε ένα χρονογράφημα. Από εδώ και πέρα χρειάζεται περισσότερο με την καρδιά και με το μυαλό να δούμε πώς βαφτίσουμε μια νέα ελπίδα στον ελληνικό λαό. Η διαρκής συνεχής αντιπαράθεση. Η προβολή, η υπερπροβολή του εγώ δεν νομίζω ότι είναι ο ασφαλής οδηγός. Πρέπει να δούμε ποια είναι η συνταγή εκείνη που θα βοηθήσει τους Έλληνες και ως εκ τούτου και την Ελλάδα. Περί αυτού πρόκειται. Λοιπόν, σήμερα είχαμε μια πρόσκληση προς το πρόσωπό σας από τον κύριο Ντινόπουλο, τον Υπουργό Εσωτερικών. Χθες είχαμε μια αντίστοιχη πρόσκληση από ένα δικό σας πολιτικό παιδί, τον κύριο Μάκη Βορύδη, που είναι πια στη Νέα Δημοκρατία και είναι Υπουργός Υγείας. Και οι δύο πολύ καθαρά είπαν ότι θεωρούμε πως σε αυτή την προσπάθεια διεύρυνσης της Νέας Δημοκρατίας και προς τα αριστερά και προς τα δεξιά, έχει θέση ο Γιώργος Καρατζαφέρης και πρέπει να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία. Η απάντηση του Γιώργου Καρατζαφέρη σήμερα το πρωί σε αυτές τις δύο πολύ καθαρές προσκλήσεις αλλά και σε άλλες στελεχών του κόμματος, ποια είναι? Έχετε τη διάθεση, έχετε την πρόθεση να γυρίσετε σε ένα κόμμα από το οποίο φύγατε πριν από αρκετά χρόνια και στο οποίο όταν ήσασταν εκεί είχατε δώσει πολλές μάχες? Δημήτρη Τάκη, καταρχήν πρέπει να σας πω ότι είναι μια ικανοποίηση όλο και περισσότεροι άνθρωποι να αναγνωρίζουν την προσπάθεια, την πορεία και την πολιτική ιστορία. Αυτή είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι ότι πρέπει να συμφωνήσουμε σε πολιτικές. Δεν ομιλώ εγώ τουλάχιστον καθόλου για επιστροφή στη Νέα Δημοκρατία. Μιλάω στο χτίσιμο μιας νέας ιδέας για την Ελλάδα. Αυτό είναι σαφές. Αυτό γίνεται ακόμα σαφέστερο γιατί λιγοστεύουν οι εβδομάδες της παραμονής αυτής της κυβέρνησης. Εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω ακραίες εφράσεις κάποιων άλλων περί μορφωμάτων κτλ. Αυτής της κυβέρνησης μετριάζονται. Επελάβνει ο κύριος Τσίπρας. Προσωπικά πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας θα είναι μια οδυνηρή περιπέτεια για τη χώρα. Στο βαθμό που μπορώ να επηρεάσω τα πράγματα, εγώ θα προσπαθήσω να αποτρέψω. Γιατί το λέτε αυτό για τον κύριο Τσίπρα, ότι θα είναι μια οδυνηρή περιπέτεια? Δεν θεωρείτε ότι ένα κόμμα που έχει ένα 27% που ένα κομμάτι του ελληνικού λαού το εμπιστεύεται μπορεί να έχει τη δυνατότητα να κυβερνήσει και να δείξει μια πολιτική πρόταση διαφορετική που ενδεχομένως να είναι και καλύτερη από τη σημερινή? Όχι, διαφωνώ. Γιατί? Ακριβώς να το εξηγήσω. Πρώτα-πρώτα είναι τεράστια η απόσταση ανάμεσα στις συνιστώσεις. Ξέρω εγώ, η συνιστώσα Ρόζα με τον Αμερικανοβίωτο κύριο Σταθάκη έχει μια τεράστια απόσταση. Δεν νομίζω ότι αυτοί μπορούν να συνυπάρξουν σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Δεύτερον, σε προσωπικό επίπεδο και επιτρέψτε μου λίγο την παρατήρηση, ο κύριο Τσίπρας με ενοχλεί λίγο. Δεν μπορεί να δηλώνει στον πολύ καλό συνάδελφο τον κύριο Κοτάκη ευθέως μπροστά στην κάμερα. Δεν πιστεύω εγώ. Είμαι άθεος. Και ταυτοχρόνως το δείχνει αυτό εν της πράγμαση αρνούμενος και αυτό το μυστήριο της βαπτίσεως στο παιδί του, που δεν νομίζω να υπάρχει άλλη οικογένεια σε όλη την Ελλάδα. Και την ίδια ώρα να πηγαίνει στο Αγιώρος και να ζητά να μείνει μόνος με την Παναγία. Εάν ανακάλυψε την Παναγία και τον Χριστό ο κύριο Τσίπρας στα 40, αυτό είναι θαύμα και το καλοδέχομαι. Όμως πιστεύω ότι δεν έχει εκείνα τα στάνταρα από πολλές πλευρές. Πάντως ο κύριος Τσίπρας έχει και μια θεσμική ιδιότητα και αυτή είναι του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και με αυτή την ιδιότητα είναι σωστό ότι πάει στο Άγιο Όρος. Και άλλοι είχαν αυτή την ιδιότητα και έμειναν με αυτή την ιδιότητα και θα μπορούσα να σας προσμετρήσω μια σειρά θέματα. Όχι, το λέω αυτό γιατί είναι άλλο η προσωπική άποψη του καθενός και το θρησκευτικό του συνέστημα και άλλο αυτό που θα πρέπει να κάνει με τη θεσμική ιδιότητα ως αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όχι, αυτό στο χωριό μου το λένε θεομπέχτη. Δεν είναι έτσι. Ο κύριος Τσίπρας προκειμένου να κερδίσει ψήφους, τώρα θέλει να παριστάνει και τον Ορθόδοξο. Δικαίωμά του είναι αυτό. Αλλά και δικαίωμα ημών είναι να κάνουμε κριτική επί της πράξης. Επί της ουσίας λοιπόν, εγώ δεν θέλω τον κύριο Τσίπρα. Όμως πρέπει να καταλάβει καλά η Νέα Δημοκρατία ότι το προϊόν μου προσφέρει στον ελληνικό λαό
είναι δύσπευτο. Δεν γίνεται. Πρέπει κάτι να αλλάξει. Σε αυτό το κάτι να αλλάξει, σε μια άλλη πολιτική που δεν θα είναι όλο ναι, άκουσα για τα προαπαιτούμενα, προκειμένου να μας δώσουν, ξέρω εγώ, την οποιαδήποτε δόση οι Τροϊκανοί, να υπάρχει κάποιο όχι. Είχα πει τότε τον Φεβρουάριο, παιδιά, τρία ναι, τρία όχι. Η ίδια πολιτική είναι και σήμερα. Άρα αυτό που μου λέτε... Άρα λοιπόν, για να το ολοκληρώσω, ναι, ναι. Δημήτρη μου, εάν υπάρξει προσαρμογή σε μια άλλη πολιτική, εγώ τότε είμαι έτοιμος να υπηρετήσω αυτή την άλλη πολιτική. Ωραία. Την πολιτική αυτή την σημερινή, αρνούμαι να την υπηρετήσω. Αυτή η υπηρέτηση αρνούμαι να βοηθήσω. Αυτή η υπηρέτηση της άλλης πολιτικής που θα έχει τρία ναι και τρία όχι, μπορεί να υπηρετηθεί μέσα από μια συνεργασία του κόμματός σας με τη Νέα Δημοκρατία ή μέσα από την επιστροφή σας στη Όχι, Νέα Δημοκρατία. Τέτοιο θέμα δεν τίθεται. Δεν τίθεται. Δεν τίθεται θέμα επιστροφής, εννοείται. Δεν θα ήταν και πολύ σοβαρό εκ μέρους μου μετά από τόσα χρόνια. Η αλήθεια είναι, Δημήτρη Τάκη, ότι. Άρα τίθεται θέμα συνεργασία σας με τη Νέα Δημοκρατία. Με παρησία καταθέτω ότι έχω τις περισσότερες πλακέτες από οποιονδήποτε άλλο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Έχω 420 πλακέτες από τις αγώνες οι οποίες έχω δώσει απέναντι στο τότε σκληρό Πασό. Άρα λοιπόν έχω τις δικές μου κομματικές περγαμηνές. Όμως έχω και 14 χρόνια σε μια άλλη προσπάθεια. Με τίμησαν άνθρωποι, τους οποίους τιμώ. Και αν πάμε λοιπόν, θα πάμε σε μια συνεργασία, συλλειτουργία, συνύπαρξη, αλλά κατά καμία έννοια σε απορρόφηση. Αυτό ενδεχομένως να μην εξυπηρετεί κανέναν. Ούτε μια νέα προσπάθεια για την Ελλάδα, που είμαστε αναγκασμένοι όλοι να δώσουμε, ούτε το λαϊκό ορθόδοξο ηρμό και ενδεχομένως ούτε τη Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν, εμείς λέμε ξεκάθαρα σε όλους τους τόνους, πάμε να αλλάξουμε μια πολιτική και να βοηθήσουμε. Μάλιστα. Πιστεύω ότι και ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, ο πρωθυπουργός της χώρας, μέσα στην άκρη του μυαλού του διαβλέπει ότι αυτή η πολιτική δεν έχει μακριά ποδάρια. Εάν λοιπόν ερμηνεύω σωστά, σε αυτή την προσπάθεια θα μπορούσα να βοηθήσω. Μάλιστα. Άρα, άλλης πολιτικής. Άρα, για να το ξεκαθαρίσουμε, λέτε ναι απαντώντας στις προσκλήσεις συστράτευσης, λέτε ναι σε συνεργασία του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού με τη Νέα Δημοκρατία υπό προϋποθέσεις, όχι στην επιστροφή σας δεν στο αρέσει, κόμμα δεν και διάλυση λέξη, του κόμματός σας. Δεν μου αρέσει η λέξη προϋπόθεση. Σε μια άλλη πολιτική. Εάν έχω να αποφασίσει μια άλλη πολιτική, όπου δεν είναι αναγκαία να είναι η σφόδρα αντιμνημονιακή, είναι αστείο μόνο να λέμε μνημόνιο αντιμνημόνιο, είναι αστεία πράγματα. Γιατί προσωπικά πιστεύω ότι και να έρθει ο κύριος Τσίπρας, χτυπάω ξύλο βέβαια, θα είναι πιο πολύ μνημονιακός από κάποιους άλλους. Όμως σε μια αλλαγή πολιτικής είμαι παρόν. Ωραία. Ξεκάθαρα. Αυτή η συνεργασία, κύριε Πρόεδρε, σημαίνει ενδεχομένως και συμμετοχή σας στο ψηφοδέλτιο, σε ένα από τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, για να είστε στην επόμενη Βουλή. Έχουμε πάρα πολύ χρόνο για να συζητήσουμε τέτοια θέματα. Εσείς το θέλετε. Και δεν είναι προαπαιτούμενο για μένα. Δεν είναι προαπαιτούμενο. Προαπαιτούμενο όχι, αλλά θέλετε μπροστά, να επιστρέψετε στο κοινοβούλιο. Εγώ μπροστά μου έχω κατά μεγάλη πιθανότητα την έδρα του Ευρωκοινοβουλίου από την αίσθηση την οποία έχουμε καταθέσει. Είμαστε η μόνη χώρα που διατηρούμε το πλαφόν. Αντιλαμβάνεται κανείς ευκόλως ότι η πιθανότητα να πάρω την έδρα είναι το πιθανότερο. Έχω και ρόλο, έχω και γνώση και, εν πάση περιπτώσει, νομίζω έχω αφήσει κάποια καταγραφή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν αναζητώ ρόλους. Μπορούσα να διεκδικήσω ρόλους και το 12 και υψηλότατους ρόλους. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το θέμα είναι να βοηθήσουμε και να είμαστε χρήσιμοι στην πατρίδα. Αυτή η κυβέρνηση σήμερα, όπως είναι, διακπεραιώνει ένα αγώγι με κινδύνους και με πάρα πολύ πόνο. Λοιπόν, είναι η ώρα να βγάλουμε τον πόνο από τη ζωή των ανθρώπων και να δώσουμε να μια σας ρωτήσω και κάτι κερδίδα. Άλλο. Μιλήσατε με θετικά λόγια και με θερμά λόγια για τον Αντώνη Σαμαρά. Πολύ περισσότερο αυτό έγινε πιο ουσιαστικό και μετά το τηλεφώνημα που είχατε όταν είχατε την περιπέτεια της υγείας σας. Ωστόσο, διαβάζω σε διάφορα sites, στο ίντερνετ κλπ. Ότι αυτό το ενδεχόμενο επιστροφής σας ή συνεργασίας σας ξενίζει, να το πω κάπως έτσι, ενοχλεί την καραμαλική πτέρυγα του κόμματος. Και αυτό γιατί θυμόμαστε όλοι ότι η διαγραφή σας από τη Νέα Δημοκρατία έγινε επί Κώστα Καραμαλή. Υπάρχουν σχέσεις σήμερα με τον Κώστα Καραμαλή? Θεωρείτε ότι ο Κώστας Καραμαλής θα πει ναι σε μια τέτοια συνεργασία και έχετε ξεχάσει το παρελθόν και την κόντρα μαζί του? Καταρχήν, νομίζω ότι πηγαίνετε πάρα πολύ μακριά. Πηγαίνω στην αρχή του νήματος. Πρέπει να πω ότι
πέρα από τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, πέρα από τον κύριο Βενιζέλο, πέρα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, υπήρξε ενδιαφέρον και από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού που μου διαβάστηκε μέσω κοινού γιατρού. Άρα λοιπόν αυτά είναι αποκύματα φαντασίας. Αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να σώσουμε τον τόπο, νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό εάν δεν υπάρχει όχι μόνο η συνδρομή του Καραμαλή, αλλά και κάτι περισσότερο. Βλέπω διαιρέσεις. Καθημερινώς ο καθένας τραβάει το δρόμο του εξαιτίας κάποιων πρωτοβουλειών οι οποίοι λαμβάνονται. Δεν γίνεται έτσι. Ανοίγουμε το δρόμο εις τον Τσίπρα. Επαναλαμβάνω, πρέπει να κλείσει ο δρόμος στον Τσίπρα και να αλλάξουμε πολιτική, γιατί αυτή η πολιτική φέρνει σίγουρα τον Τσίπρα. Εκεί ανάμεσα κινούμε. Όχι στον Τσίπρα, όχι βέβαια στην ακολουθούμενη πολιτική. Mm-hmm. Είμαι έτοιμος να προσφέρω και ιδέες και σκέψεις και προτάσεις. Και πάση περιπτώσει, κύριε Τάκη, έχω μία πίστοση ότι πριν από 2,5 χρόνια ήμουν αυτός ο οποίος έδωσε στην Ελλάδα την ευκαιρία να μην καταντήσει Αργεντινή. Με την αιμονή μου στο πρόσωπο του κύριου Παπαδήμου. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Επειδή είπατε ότι αυτή η κυβέρνηση ενδεχομένως να έχει πολύ λίγο χρόνο ζωής μπροστά της, φαντάζομαι σκέφτεστε το θέμα της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι η παρούσα Βουλή μπορεί να εκλέξει, αν εσείς, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, μπορείτε να συμβάλλετε στο να εκλεγεί πρόεδρος και αν εσείς έχετε στο μυαλό σας, γιατί πάντα τα πρόσωπα παίζουν ρόλο, κάποιο πρόσωπο που θα μπορούσε να διαμορφώσει μια ευρύτερη συνένεση. Το θέτω σε εξής. Πιο εύκολα ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Βενιζέλο μπορούν να διεκδικήσουν σε 180 από ότι ο κύριος Τσίπρα τους 120. Έκανε μια απόπειρα για ίσονο σημασία θέμα και απέτυχε. Επομένως λοιπόν, το 180 προς τη μία πλευρά είναι πιθανότερο το 120 από την άλλη πλευρά. Mm-hmm. Μπορεί όμως να γίνουν εκλογές από τον κύριο Σαμαρά. Εάν εκλέξει πρόεδρο Δημοκρατίας και ο οποίος να έχει μια ευρύτητα, έτσι, μια αποδοχή, τότε με την δύναμη της εκλογής του Προέδρου μπορεί να πάει σε εθνικές εκλογές και να ευνηδιάσει ο ίδιος. Αλλά αυτά είναι σχεδιασμοί άλλων. Εγώ προσπαθώ να αναλύω ενδεχόμενα, να προετοιμάζω το κόμμα μου για κάθε τι το οποίο μπορεί να προκύψει. Μπορεί να υπάρχουν και ατυχήματα. Εμείς είμαστε έτοιμοι μια φορά για οτιδήποτε πολιτικό θέλει να ενισκύψει ή να προκύψει. Επειδή πολλές φορές στην πολιτική σας διαδρομή και όταν ήσασταν μέσα στη Βουλή, κάνατε προτάσεις έτσι που ακούγονταν πρωτοποριακές εκείνη τη στιγμή και που αργότερα ενδεχομένως κάποιες από αυτές υιοθετήθηκαν και από κόμματα. Γι' αυτό σας ρώτησα και πριν. Έχετε στο μυαλό σας κάποιο πρόσωπο ή κάποια πρόσωπα που θα μπορούσαν ενδεχομένως να προταθούν για τον προεδρικό θόκο και να προκαλέσουν μια ευρύτερη συνένεση δυνάμεων και άρα και την εκλογή Προέδρου το Μάρτιο? Δεν συμμετέχω σε αυτό το κοινοβούλιο. Εάν συμμετείχα σε αυτό το κοινοβούλιο, είναι σίγουρο ότι θα είχα κάνει τις προτάσεις μου. Δεν θα ήθελα να παρέμβω σε κάτι στο οποίο θεσμικά δεν μπορώ να είμαι παρόν. Mm-hmm. Θεωρείτε ότι ο πρόεδρος πρέπει να είναι αυτό που λέμε ένα πρόσωπο από την άλλη παράταξη, από την παράταξη της αριστεράς και κατά συνέπεια να έχει περισσότερες πιθανότητες μιας ευρύτερης συνένεσης? Θεωρείτε ότι θα πρέπει να είναι ένα πολιτικό πρόσωπο, δηλαδή μια προσωπικότητα διεθνούς κύρους και διεθνούς εμβέλειας που θα δώσει και έτσι θα λειτουργήσει και ως διαβατήριο προς το εξωτερικό? Ποια πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά? Εν πάση περιπτώσει, ο τσάρος της οικονομίας της χώρας είναι αριστερός. Ο πρόεδρος σας είναι από την άλλη πλευρά. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι με τα πολιτικά τα καθαρίσατε και τα ξεκαθαρίσατε πολύ καλά. Θα ήθελα να τα 3-4 λεπτά που μας μένουν μέχρι να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας να έχουν έτσι προσωπικό χαρακτήρα και τόνο και θα ήθελα να μου πείτε από αυτή την περιπέτεια της υγείας σας